Σε νέα φάση εντάσεων δείχνουν έτοιμες να εισέλθουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την αποχώρηση της Άγκυρας από τις διερευνητικές συνομιλίες και την ανακοίνωση Ερντογάν ότι οι γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επαναλαμβάνονται. Η έντονη αντίδραση του Τούρκου Προέδρου ήρθε μετά τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ, την οποία ο Ερντογάν χαρακτήρισε ανύπαρκτη, παρά το ότι η Αθήνα σε κάθε τόνο υπογράμμισε πως δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Σε δήλωσή του την Κυριακή, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας Ζωσέπ Μπορέλ χαρακτήρισε ανησυχητική την πρόσφατη ναυτική κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι η παρούσα κατάσταση δεν ωφελεί ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε την Τουρκία. Σε πρόσφατη συνάντησή του εξάλλου με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας είχε κάνει λόγο για ανάγκη σταθερής αποκλιμάκωσης στην περιοχή και αποφυγής μονομερών κινήσεων. Σύμφωνα με τον Ζωσέπ Μπορέλ, οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο, όπως είπε από τη Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγγυάται την αρμονική συνύπαρξη των λαών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Αθήνα τελεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για την περίπτωση αναζωπήρωσης της τουρκικής παραβατικότητας στην περιοχή.